την εμπειρία σου στο Survivor. Εμπειρία ζωής. Δυνατή εμπειρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που την έζησα. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο. Πιο δύσκολη στιγμή στο Survivor ποια ήτανε? Όσο έχει να κάνει με μένα, η πιο δύσκολη στιγμή μου ήταν η επικοινωνία. Το ότι δεν μπορούσα να μιλήσω με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, αυτό μου στήχησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μου έλεγες ότι αναγκάστηκες να φας κάτι που φυσικά δεν θα το έτρωγες στην κανονική σου ζωή αν δεν ήσουν στο Survivor. Τι είναι αυτό? Έχω φάει φαγητό σκύλου. Σκυλοτροφή. Σκυλοτροφή. Είχε μέσα και η αλήθεια είναι λίγα χαλασμένα μακαρόνια με λίγο χαλασμένο κρέας. Δηλαδή υπήρχαν... Λίγα χαλασμένα σκουλίκια. Υπήρχαν σκουλικάκια μέσα και ήταν μια χαρά. Εκεί, εκεί ήταν μέσα στην τρελή χαρά γιατί ήταν το φαγητό τους. Αλλά έγινε το δικό μας. Η αλήθεια είναι ότι όταν μας αντίκρισε το σκυλάκι, τρόμαξε από τα βλέμματά μας, από την πείνα μας και οπισθοχώρησε. Αλήθεια, του πήρατε και το φαγητό άκαρδι. Σαν να μας έλεγε, παρακαλώ, περάστε, φάτε ό,τι βρείτε, γιατί μη φανταστείς, εντάξει. Πόσο πολύ πεινούσατε και φάγατε σκυλοτροφή? Ναι, γιατί υπάρχει κόσμο που ακόμα με ρωτάει, έλα εντάξει, πες μας, σας δίνανε από πίσω φαγητό. Όχι, δεν μας δίνουν φαγητό από πίσω. Δεν υπήρχε, ίσα-ίσα έκαναν τα πάντα για να μην υπάρχει ούτε ένα ψίχουλο να μπορέσουμε να το φάμε, να το διεκδικήσουμε. Και εσείς πού το βρήκατε αυτό το φαγητό, πού τη βρήκατε τη σκυλότροφη? Εντάξει, τα αγωνίσματα υπήρχαν κάποια ζωάκια, κάποια σκυλάκια και από τους ρίχνανε, ξέρω εγώ, λίγη τροφή να φάνε. Κάποια στιγμή το.